Η δημόσια παιδεία σήμερα αναστενάζει εδώ στο Γάλα. Βλέπουμε την πλήρη κατάρρευση της δημόσιας εκπαίδευσης και της πολιτείας η οποία στηρίζει αυτή την κατάρρευση. Είτε είναι το Υπουργείο, είτε είναι ένας δήμαρχος, και αυτό δεν είναι θέμα πολιτικών απόψεων και κομματικών αντιπλήσεων. Όταν έχεις δάσκαλους, γονείς, μαθητές και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο να συμφωνεί με αυτά που μόλις σας είπα, καταλαβαίνεις ότι κάτι σημαίνει. Το να στηβάζονται 190 μαθητές μέσα σε ένα χώρο σαν αυτό, σε ένα χώρο που το μόνο που μπορεί να προσφέρει στους μαθητές είναι κελιά φυλακής με κάποια θρανία, την ώρα που εδώ δίπλα υπάρχει ιδιωτικό εκπαιδευτήριο που εποφθαλμιά τους χώρους του ένατου σχολείου που δεν χρησιμοποιούνται σήμερα, επειδή υποτίθεται ότι δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές για σχολεία. Για τον ιδιώτη όμως είναι μια χαρά. Άλλο ένα παράδειγμα, αν θέλετε, μέσα από αυτή την τραγωδία της δημόσιας εκπαίδευσης στο Γάλλιο, του πώς η ιδιωτικομανία αυτής της κυβέρνησης, αυτού του καθεστώτος και κάποιων δημάρχων που τους σιγοντάρουν, εξωθεί τις κοινωνίες σε αντιδράσεις σαν τη σημερινή, γιατί έχουμε γονείς που δεν πάνε στις δουλειές τους σήμερα, δεν αφήνουν τα παιδιά τους πάνω στο σχολείο, γνωρίζοντας ότι τα παιδιά αυτά στερούνται τη μάθηση, μόνο και μόνο για να απευθυνθούν σε εσάς που μας βλέπετε, με ένα στόχο. Να κινητοποιηθούμε πανελλαδικά, έτσι ώστε αυτό που γίνεται στο Εγάλαιο να πάψει να γίνεται, γιατί αυτό που γίνεται σήμερα στο Εγάλαιο θα γίνει στις δικές σας γειτονιές, στα δικά σας δημόσια σχολεία, στα χωριά, στις γειτονιές, στις πόλεις, παντού, σε όλη την ελληνική επικράτεια. Πρέπει να τους στηρίξουμε.